Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι επιθέσεις άγριων ζώων είναι θανατηφόρες για την ανθρώπινη ζωή. Σχεδόν 100.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από επιθέσεις φιδιών. Περισσότεροι από 500 πεθαίνουν εξαιτίας των λιονταριών και των ελεφάντων. Αν και δεν υπάρχει ένας ενιαίος τυπικός τρόπος για να αμυνθείτε ενάντια σε επιθέσεις σε ζώα και να επιβιώσετε στη συνάντηση μεταξύ τους, μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη στρατηγική με βάση το ζώο που αντιμετωπίζετε. Πάμε να δούμε λοιπόν 12 συμβουλές για το πώς να επιβιώσετε από επιθέσεις άγριων ζώων που μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση σε δύσκολες καταστάσεις. Για να μην προσελκύσετε τους καρχαρίες, αποφύγετε να ρίξετε αίμα ή ούρα στο νερό. Οι καρχαρίες μπορούν να αισθανθούν τη μυρωδιά από απόσταση αρκετών χιλιόμετρων. Μην κουνιέστε σαν κάτι που μπορεί να θέλει να φάει. Αν συναντήσετε ένα καρχαρία πρόσωπο με πρόσωπο, μην γυρίσετε την πλάτη σας και μην προσπαθήσετε να φύγετε πανικόβλητοι. Με αυτόν τον τρόπο θα μοιάζετε με θύραμα. Κολυμπήστε αργά. Αν σας πιάσουν, στοχεύστε στα μάτια και στα βράχια. Αυτές οι ζώνες είναι ευαίσθητες. Αν είστε κάθετα στο νερό, οι καρχαρίες δεν θα είναι σίγουροι για το τι είστε. Κατά συνέπεια, θα είναι λιγότερο πρόθυμοι να πιστεύουν ότι είστε φαγητό. Αν συναντήσετε ένα λιοντάρι, κοιτάξτε το στα μάτια. Μην γυρίζετε την πλάτη σας και μην κοιτάτε αλλού, γιατί η διακοπή της οπτικής επαφής θα δώσει χρόνο στο αρπακτικό να επιτεθεί. Προσπαθήστε να φαίνεστε μεγαλύτεροι. Σηκώστε τα χέρια σας ή ένα σακάκι. Αν φαίνεστε μεγάλος και επικίνδυνος, το αρπακτικό θα προσπαθήσει να αποφύγει την επαφή. Μιλήστε στο λιοντάρι με μέτρια φωνή και αυτοπεποίθηση. Επίσης, κάντε ήχους και χειρονομίες. Αυτού του είδους η συμπεριφορά δεν είναι τυπική για ένα θύμα. Θα παραπλανήσει το ζώο και θα σας αντιληφθεί ως ενοχλητικό παράγοντα, από τον οποίο είναι προτιμότερο να μείνετε μακριά. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, αντεπιτηθείτε με ό,τι έχετε. Χέρια, πέτρες και αν οι τοπικοί νόμοι το επιτρέπουν, πυροβόλα όπλα. Οι ελέφαντες σκοτώνουν περισσότερους ανθρώπους από ό,τι καρχαρίες ένα χρόνο, παρόλο που φαίνονται σαν ειρηνικοί γίγαντες. Αν συναντήσετε έναν ελέφαντα, δώστε προσοχή στη γλώσσα του σώματός του. Ένας στριμμένος κορμός και αυτιά που κοιτούν προς τα πίσω σημαίνουν ότι πρόκειται να σας ποδοπατήσει. Διαβάστε καλά τα αυτιά. Αν είναι απλωμένα, ο ελέφαντας μάλλον μπλοφάρει. Αν επιστρέψουν, ανησυχήστε. Επειδή αυτό είναι ένα άλλο θηρίο με το οποίο δεν θέλετε να ξεκινήσετε έναν αγώνα δρόμου. Να απομακρυνθείτε αργά ή να σκαρφαλώσετε σε ένα δέντρο. Εάν το ζώο σας επιτεθεί, μην τρέχετε μακριά. Προσπαθήστε να βρείτε κάτι που θα λειτουργήσει ως εμπόδιο ανάμεσα σε εσάς και τον ελέφαντα. Μπορεί να είναι ένας βράχος ή ένα δέντρο. Οι ρινόκεροι έχουν πολύ κακή όραση. Γι' αυτό είναι εύκολο να τους τρομάξεις, κάνοντάς τους να σου επιτεθούν. Δεν μπορείτε να τους ξεφύγετε, καθώς είναι εξαιρετικά γρήγοροι. Ο μόνος τρόπος για να κρυφτείς από έναν ρινόκερο είναι να σταθείς πίσω από ένα δέντρο ή να κρυφτείς πίσω από ένα ύψωμα. Είναι ένα σημαντικό εμπόδιο για αυτόν. Αυτό το ζώο δεν θα σας ακολουθήσει μέσα από θάμνους ή ψηλό χορτάρι. Αν και οι υποπόταμοι φαίνονται συμπαθητικά πλάσματα, περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από αυτούς παρά από τους κροκόδηλους. Εάν ο καιρός είναι ζεστός, προσπαθήστε να μην πηγαίνετε σε δάση με θάμνους. Κατά τη διάρκεια της ξηρασίας, η στάθμη του νερού πέφτει και οι υποπόταμοι κρύβονται στο ψηλό γρασίδι. Για να κάνετε έναν υποπόταμο να σας αφήσει ήσυχους, σκαρφαλώστε σε ένα δέντρο, έναν μεγάλο βράχο ή έναν απότομο λόφο. Περιμένετε εκεί μέχρι να φύγει το ζώο. Οι επιθέσεις από ταύρους μπορεί να είναι άκρως θανατηφόρες και πρέπει να αποφεύγονται σε κάθε περίπτωση. Οι ταύροι αντιδρούν στην κίνηση, όχι σε ένα κόκκινο ή οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Γι' αυτό, αν ένας ταύρος τρέχει προς το μέρος σας, να στέκεστε ίσια και ακίνητοι. Χρησιμοποιήστε το καπέλο σας, το μπλουζάκι σας ή οτιδήποτε άλλο ρούχο ως δόλωμα. Μόλις ο ταύρος πλησιάσει αρκετά, πετάξτε αυτό το ρούχο στην άκρη και ο ταύρος θα τρέξει πίσω του. Μείνετε σε απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων. Εάν εισέλθετε στον προσωπικό χώρο ενός ταύρου, υποχωρήστε αργά. Αν γυρίσετε και τρέξετε, θα σας κυνηγήσουν. Το τσίμπημα μιας μέδουσας προκαλεί απίστευτα μακρύ και αμβλή πόνο. Κρατήστε απόσταση. Ορισμένα κεντρίσια πλοκάμια μπορούν να φτάσουν σε μήκος στα 165 πόδια. Η καλύτερη συμβουλή είναι να μείνετε μακριά από τα νερά όπου έχουν εντοπιστεί μέδουσες. Αν σας τσιμπήσει ένα, μπορείτε να κάνετε τα εξής. Αμέσως μετά το τσίμπημα, κλείντε το με αλατισμένο νερό. Το γλυκό νερό θα επιδεινώσει την κατάσταση. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα ραβδί ή ένα τσιμπιδάκι, αφαιρέστε τα υπολείμματα των πλοκαμιών. Εάν έχετε μια αντιϊσταμινική κρέμα, απλώστε την στο τσίμπημα. Μην κατουράτε πάνω στο τσίμπημα,
καθώς είναι ένας μύθος. Τα φίδια είναι ένα από τα πιο θανατηφόρα επετά στον κόσμο και τα δαγκώματα φιδιών μπορεί να αποβούν μοιραία για την ανθρώπινη ζωή. Φορέστε προστατευτικό ρουχισμό όταν βρίσκεστε σε περιοχή με φίδια. Τα μακριά παντελόνια και οι μπότες πεζοπορίας θα αποτρέψουν τους κοινότητες του φιδιού από το να διαπεράσουν το δέρμα σας, αν τύχει να σας δαγκώσει κάποιο. Αν παρατηρήσετε ότι σας ακολουθεί ένα φίδι, χτυπήστε το πόδι σας. Η δόνηση θα παραπλανήσει το φίδι και θα σας εγκαταλείψει. Αν το φίδι είναι κουλουριασμένο και έχει σηκώσει το κεφάλι ψηλά, είναι σε θέση επίθεσης και μπορεί να σας χτυπήσει ανά πάσα στιγμή. Μην γυρίζετε την πλάτη σας στο φίδι και μην τρέχετε. Απομακρυνθείτε από το φίδι με κανονικό ρυθμό περπατήματος μέχρι να απομακρυνθείτε τουλάχιστον 15 μέτρα. Αν σας δαγκώσει, μην προσπαθήσετε να ρουφήξετε το δηλητήριο από την πληγή, όπως βλέπουμε συχνά στις ταινίες. Είναι προτιμότερο να πλύνετε την πληγή με νερό βρύσης, να τοποθετήσετε έναν αιμοστατικό επίδεσμο και να καλέσετε την υπηρεσία διάσωσης. Οι αλιγάτορες ή κροκόδιλοι έχουν τα ισχυρότερα σαγόνια στον πλανήτη. Η πρώτη προτεραιότητα ενός αλιγάτορα είναι να σας πνίξει. Αν σας πιάσουν, χτυπήστε τα μάτια του ζώου. Τα μάτια και ο λαιμός αυτών των ζώων είναι οι πιο ευαίσθητες περιοχές. Έτσι, στοχεύστε ακριβώς εκεί για να απελευθερωθείτε. Αν παρατηρήσετε αυτό το αρπακτικό να σέρνεται προς το μέρος σας, κάντε όσο περισσότερο θόρυβο μπορείτε και τρέξτε σε zigzag. Αυτή είναι μια περίπτωση όπου το τρέξιμο και οι φωνές είναι καλύτερες λύσεις. Αν δείτε έναν κροκόδιλο ενώ κολυμπάτε, μην κάνετε πιτσιλιές και μην φωνάζετε. Αυτό θα τραβήξει την προσοχή του. Προσπαθήστε να κολυμπήσετε όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα. Οι γορίλες είναι πολύ προστατευτικοί με τις οικογένειές τους και θα εξαλείψουν κάθε απειλή για το είδος τους. Καθίστε έτσι ώστε να μην φαίνεστε μεγαλύτεροι και ψηλότεροι από γορίλα. Προσπαθήστε να ψιθυρίζετε και αποφύγετε να τον κοιτάτε κατευθείαν στα μάτια. Σε περίπτωση επίθεσης, κυλήστε σε μπάλα. Οι γορίλες είναι περήφανα ζώα και κατά κανόνα δεν επιτίθενται στους αδύναμους και ανυπεράσπιστους. Μην τρέχετε και μην τους κοιτάτε στα μάτια. Οι επιθέσεις λύκων σε ανθρώπους γίνονται όλο και πιο συχνές μέρα με τη μέρα. Αν συναντήσετε μια αγέλη λύκων, μην τρέχετε, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει επίθεση. Δεν μπορείτε να ξεφύγετε από αυτά τα ζώα, καθώς μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα πάνω από 30 μίλια την ώρα. Φωνάξτε στο ζώο για να το κάνετε να υποχωρήσει. Τα ζώα αυτά συχνά τρέχουν σε αγέλες και επιτίθενται συντονισμένα. Αν είστε περικυκλωμένοι και είστε μόνοι, είναι ώρα να αρχίσετε να πυροβολείτε για να σκοτώσετε. Αλλιώς θα καταλήξετε στο πιάτο του δείπνου τους. Μην χάνετε το πάτημά σας. Μόλις πέσεις, η αγέλη θα ορμήσει και θα σε ξεσκίσει. Αν είστε περικυκλωμένοι και είστε σε μια ομάδα, τοποθετηθείτε πλάτη με πλάτη, αντικρίζοντας τα ζώα. Χρησιμοποιήστε ρόπαλα, μαχαίρια, κονισμένα ξύλα, πέτρες ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να αρπάξετε για να αποκρούσετε την επίθεση. Οι μέλισσες προστατεύουν την κυψέλη τους και μπορούν να σας τσιμπήσουν ακόμα κι αν απλά περνάτε από εκεί. Τα σκούρα χρώματα προσελκύουν την προσοχή των μελισσών. Έτσι, αν φοράτε σκούρο μπλουζάκι, η πιθανότητα να σας τσιμπήσει η μέλισσα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αν υπάρχει σμήνος ή απλά μερικές μέλισσες που σας κυνηγούν, κρυφτείτε σε ένα σκοτεινό μέρος. Η έλλειψη φωτός θα τους παραπλανήσει. Οι μέλισσες, αν σας αρρώσουν, μην στέκεστε εκεί και χτυπάτε. Τους δίνετε μόνο χρόνο να φέρουν ενισχύσεις. Απλά τρέξτε. Κάποια από αυτά τα ζώα είναι δύσκολο να τα συναντήσουμε, αλλά είναι καλά να γνωρίζουμε. Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ!